Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αισιόδοξα εμφανίζονται τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης για το αποτέλεσμα της σημερινής τηλεδιάσκεψης του Euro Working Group, εκτιμώντας πως μετά τις εξηγήσεις που θα παρασχεθούν θα ξεπαγώσει η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων και την ελάφρυνση του χρέους. Το Euro Working Group βέβαια θα διεξαχθεί σε πολύ βαρύ κλίμα μετά και την χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο, η οποία κόστισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, την επίθεση ενόπλου σε τέμενο στη Ζυρίχη, καθώς βεβαίως και τη δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στη Τουρκία. Το θρίλερ για την ανάδειξη διευθύνοντος συμβούλου στην Τράπεζα Πειραιός παρατείνεται, αφού στο διοικητικό συμβούλιο που συνεδρίασε χθες η υποψηφιότητα του κυρίου Παπαδόπουλου απορρίφθηκε. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πιέζει έντονα τη διοίκηση της τράπεζας για επίσπευση έβρεσης νέων υποψηφίων, προκειμένου να κλείσει το ζήτημα της διοίκησης το ταχύτερο δυνατό. $720 για ένα ζευγάρι Nike. Τι κάνει, δεν είναι μόνο του τα κορδόνια του. Τα πρώτα παπούτσια που δένονταν μόνα τους έκλεψαν την παράσταση το 1989 στη ταινία «Επιστροφή στο μέλλον». Τότε άνοικαν ακόμα στην σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Αλλά το 2015 η Nike είχε πια την τεχνολογία για να τα κατασκευάσει και το έκανε. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα του χρηματιστηρίου Αθηνών με το γενικό δείκτη τιμών να κυμαίνει στις 631,15 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,53%. Οι πτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.